Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 972, Πράξεις Αποστόλων. Σελίδα 972, Πράξεις Αποστόλων. Γιώτα κεφάλαιο, 30 εδάφιο. Πράξεις Αποστόλων, Γιώτα κεφάλαιο, 30 εδάφιο. Και ο Κορνήλιος είπε, «Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης, και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου, και ιδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ημάτια λαμπρά, και λέγει, Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου, και ελεημοσύνε σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψω λοιπόν η σιώπην, και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία, Σίμωνος του Βυρσοδέψου, πλησίον της θαλάσσης, ώστις ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προσέ, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αδέλφια, αυτό το πρωινό για όλους μας μέσα από το Λόγο του Θεού έχει ως εξής. Έτσι θα λαμβάνεις οδηγία Πνεύματος Αγίου. Έτσι θα λαμβάνεις οδηγία Πνεύματος Αγίου. Τι έχουμε ανάγκη αυτό τον έσχατο καιρό? Την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ο άνθρωπος λαμβάνει οδηγία Πνεύματος Αγίου, δεν θα πάρει λάθος δρόμο, ούτε λάθος αποφάσεις. Μπορεί να πιέζεται, μπορεί να βρίσκεται σε αμηχανία, ενώπιον διλημάτων, να βιώνει μοναξιά, να αισθάνεται και να είναι αβοήθητος, αλλά όταν βεβαιωθεί για το τι θέλει ο Θεός, όλα ησυχάζουν και έρχεται η απόλυτη βεβαιότητα. Γιατί το ζητούμενο είναι να μιλήσει ο Θεός, να λάβεις διαβεβαίωση για το τι πρέπει να πεις, τι πρέπει να κάνεις, πότε να το πεις, πότε να το κάνεις. Και ο Θεός σε διαβεβαιώνει αυτό το πρωινό ότι θέλει, είναι πρόθυμος, διαθέσιμος να σε οδηγεί στη ζωή σου ώστε να μην έχεις αμφιβολία και το κυριότερο, να μη στηρίζεσαι σε άνθρωπο. Να είσαι πραγματικά ελεύθερος από τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε, το οτιδήποτε και το κυριότερο, να είσαι ελεύθερος από τον ίδιο σου τον εαυτό. Να στηρίζεσαι σε εκείνον που σε έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός θέλει να σε μάθει να οδηγήσει από το Πνεύμα το Άγιον. Και εσένα και εμένα και όλους μας. Το μήνυμα λοιπόν σήμερα είναι, έτσι θα λαμβάνεις οδηγία Πνεύματος Αγίου όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ώστε να έχεις χαρά, ειρήνη και βεβαιότητα. Και ο Κορνήλιος είπε, «Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης». Ποιος είναι ο Κορνήλιος? Ο Κορνήλιος είναι ένας εθνικός. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν τον έχει γνωρίσει ακόμη. Οδηγεί ο Θεός τους εθνικούς? Ο Θεός
είναι έτοιμος να οδηγήσει κάθε ένα που τον ψάχνει και τον εξητεί. Και είναι διαθέσιμος όχι μόνο να τον οδηγήσει, αλλά μέσα από αυτή την οδηγία να του αλλάξει τελείως την ζωή. Ζήτα από τον Θεό να σου μιλήσει. Από τον Θεό ζήτα να σου μιλήσει. Αλλά μην του πεις το πώς, μην του υποδείξεις τρόπο, να τον αφήσεις ελεύθερο, να σου μιλάει, να σε διαβεβαιεί με τον τρόπο των δικών του. Εσύ όμως να είσαι ανοιχτός και ανοιχτή στον δικό του τρόπο. Στον τρόπο που θα θελήσει να σε εκπλήξει. Ο Κορνήλιος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος εκατόνταρχος, αλλά που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και η οδηγία του Θεού, η φωνή του Θεού στη ζωή σου, οι επεμβάσεις του, έρχονται να ακουμπήσουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ο εξητητής καλείται να έχει. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Κορνηλίου? Άνθρωπος ευσεβής, φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις έκαμνε εις των λαών ελεημοσύνας πολλάς και ευέετο του Θεού διαπαντός. Ένα τετράπτυχο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών επάνω εις τα οποία εξεδηλώθη η χάρις του Θεού. Σε τρόπο ζωής έρχεται να ακουμπήσει η οδηγία του Θεού. Και η επίσκεψη και οι εκβάσεις σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Μην έχεις αμφιβολία ότι ο Θεός θέλει να σε επισκεφθεί. Αντέγραψε τον Κορνήλιο. Άνθρωπος ευσεβής, δηλαδή αντιμετώπιζε το Λόγο του Θεού με σοβαρότητα. Φοβούμενος τον Θεό, αντιμετώπιζε τα πράγματα του Θεού με δέος. Λάμβανε τον Θεό σοβαρά υπόψη. Πριν κάνει, σκεφτεί ή πράξει ή πει οτιδήποτε, ήθελε να είναι βέβαιος ότι τουλάχιστον αυτό που θα κάνει ή θα πει είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Έκανε ελεημοσύνες πολλές. Φρόντιζε για εκείνους που δεν είχε ανάγκη. Όχι μόνο για εκείνους που είχε, όχι μόνο για τους οικιακούς του, για τους φίλους του, αλλά για όλο το λαό. Ήταν άνθρωπος ανεξάρτητος οικονομικά, είχε κύρος, δεν τους είχε ανάγκη. Γι' αυτό θα τον επισκεφθεί ο Θεός, γιατί φροντίζει για όλους εκείνους με τους οποίους δεν έχει ιδιαίτερη σχέση, δεν εξαρτάται από αυτούς, δεν έχει ανάγκη. Και το τέταρτο είναι ότι ευέετο του Θεού διαπαντός. Δηλαδή αυτός ήταν άνθρωπος διαρκούς προσευχής και εξητήσεως. Και το διαπαντός σημαίνει όχι ένα, δύο, τρεις μήνες. Και επιπλέον αυτός, αν και ευέετο διαπαντός, δεν ελάμβανε επίσκεψη από τον Θεό, αλλά δεν απεσύρετο της προσπαθίας του να δέεται του Θεού. Ξέρεις τι σημαίνει ευέετο διαπαντός? Επίσκεψη ακόμη δεν έχει λάβει. Είναι άνθρωπος εθνικός, αλλά διαβάζει τις γραφές και ξέρει ότι ο Θεός επεσκέπτετο το πάλε τους ανθρώπους αυτού και απέστελε προς αυτούς αγγέλους επισκέψεις, εκχύσεις Πνεύματος Αγίου. Αυτός δεν είχε λάβει τίποτα, αλλά εξακολουθούσε να δέεται του Θεού διαπαντός. Η επίσκεψη του Κυρίου θα έρθει ξαφνικά. Μην απογοητεύεσαι. Αδελφέ, προσεύχομαι και δεν νιώθω τίποτα. Νιώθω άδειος. Νιώθω ότι δεν ακούει την προσευχή μου. Ο Κορνήλιος εδέετο του Θεού διαπαντός, και όσο καιρό εδέετο, ο Θεός δεν είχε κάνει τίποτα. Πέραν από του να φροντίζει για τις βιωτικές του μέρημνες, αυτό το κάνει για όλους τους ανθρώπους, ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, επίσκεψη Θεού ιδιαίτερη δεν είχε λάβει ποτέ.
Αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε να δέεται του Θεού διαπαντός. Και ξαφνικά αξιώνεται την 9η ώρα της ημέρας να δει άγγελο Κυρίου να τον επισκέπτεται. Όλα γίνονται ξαφνικά. Και ήλθε προς αυτόν άγγελος Κυρίου εν οράματι. Ένα λεπτό πριν το όραμα δεν ήξερε τι θα του συμβεί. Μην απογοητεύεσαι. Μένε στις προσευχές όσο κι αν δεν σε επισκέφτεται ο Θεός. Ο Θεός έχει την ώρα Του, όπως και αν νιώθεις. Και ιδιαιτέρως αν έχεις απογοητευτεί, μη σταματήσεις να δέεσαι διαπαντός. Έχει ετοιμάσει ο Θεός ιδιαίτερη μερίδα για σένα. Το έκανε για τον Κορνήλιο που τον εξητούσε. Δεν θα το κάνει για εσένα εάν συνεχίσεις να τον εξητάς. Όλα παίζονται στην εξήτηση. Εάν μπεις και παραμείνεις στη διαδικασία της εξήτησης του Θεού χωρίς χρονόμετρο, τότε από εκεί και πέρα ο Θεός έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Μπορείς να πεις αμήν Κύριε. Ο Θεός θέλει να σε επισκεφθεί. Τελείωσε. Πάει. Αυτό είναι δεδομένο. Σε έπλασε για να σε επισκέπτεται. Ο Κορνήλιος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που δέεται του Θεού διαπαντός. Και είπε ο Κορνήλιος, από 4 ημερών ήμην νηστεύων. 4 μέρες είναι σε νηστεία. Πώς τα κατάφερε? Είναι αναγεννημένος? Όχι. Έχει βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο? Έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου? Όχι. Και πώς αυτός προσεύχεται 4 μέρες και εγώ δεν μπορώ να προσευχθώ ούτε μέχρι τη δύση του ηλίου? Σε έχει προβληματίσει ποτέ αυτό? Έχεις μπει σε διαδικασία να νηστέψεις 3-4 ημέρες? Δεν έχει σημασία αν θα τα καταφέρεις. Πίστεψέ με, αυτό δεν το βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει την προσπάθεια. Και ας μείνεις στη δεύτερη μέρα, ας μείνεις μέχρι το βράδυ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι βλέπει ο Θεός, ότι εγώ μπαίνω σε μια παρατεταμένη διάρκεια νηστείας γιατί διψάω να σε συναντήσω. Δεν είναι άνεργος. Δεν τον έχει παρατήσει η γυναίκα του. Δεν του πουλάνε το σπίτι στο πληστηριασμό. Δεν έχει αρρωστήσει το παιδί του. Δεν τον έχουν εγκαταλείψει οι άνθρωποι. Έχει κύρος. Είναι αναγνωρισμένος. Γιατί νηστεύει? Η οικογένειά του είναι όλοι μαζί φοβούμενοι τον Θεό? Έχει καλή οικογένεια? Γιατί νηστεύει? Πώς αυτός μπορεί και νηστεύει 4 μέρες και εγώ δεν μπορώ να νηστέψω ούτε 8 ώρες? Τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ? Αυτός έχει δίψα να τον επισκεφθεί ο Θεός. Αν δεν βρούμε χάρη, αδελφέ, ενώπιον του Κυρίου, καμία αντίρρηση. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Γιατί ο εθνικός Κορνήλιος βρίσκει χάρη και εσύ ο αναγεννημένος και βαφτισμένος δεν βρίσκεις? Δεν θέλει να σου δώσει εσένα ο Θεός και εμένα χάρη? Το πιστεύουμε αυτό? Ο Κύριος δίνει χάρη σε όποιον τον διψάει.
του Κορνηλίου του πάνε όλα καλά. Απλά δεν θέλει να ζει άλλο. Ξερός. Θέλει να γνωρίσει τον Θεό που διαβάζει. Δεν αντέχει να ζει άλλο πιστεύοντας έναν Θεό χωρίς να τον γνωρίζει. Δεν αντέχει να διαβάζει για έναν Θεό που επισκέπτεται τους ανθρώπους, αυτούς που τον εξητούν, αλλά εκείνον ακόμη όχι. Τα έχει όλα, αλλά νηστεύει σαν να μην έχει τίποτα. Γιατί όντως στην ουσία, αν δεν έχεις τον Χριστό, δεν έχεις τίποτα. Και πτυχία να έχεις, και καλή δουλειά να έχεις, και σπίτια να έχεις. Αν δεν έχεις επίσκεψη Θεού, δεν έχεις τίποτα. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Δώσε το βάρος σου να σε επισκεφτεί ο Θεός και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει εκείνος. Μην το πας αντίστροφα. Να αφιερώσω ώρες για να μπω στο πανεπιστήμιο. Να αφιερώσω ώρες για να δουλέψω στη δουλειά μου και να γίνω διευθυντής. Θα αφιερώσω ώρες για το α χόμπι ή το β. Ελεύθερος είσαι να κάνεις ό,τι θέλεις. Αφιέρωσε λίγες ώρες να εξητάς τον Θεό. Να δούμε όλα αυτά για τα οποία εσύ δαπανάσαι τόσο πολύ. Δεν θα τα αναλάβει εκείνος που θα σε επισκεφθεί, εφόσον θα σε επισκεφθεί. Ο Κύριος θα αναλάβει κάθε πτυχή της προσωπικής σου ζωής. Όταν του ζητήσεις πάνω από όλα, Κύριε, δεν θέλω να ζω άλλο έτσι όπως ζω, γνωρίζοντας ότι υπάρχεις, αλλά μη αισθανόμενος και γευόμενος την παρουσία σου. Διψάω όπως η έλαφος ποθεί τους ρίακας των υδάτων για σένα. Όλα τα άλλα τα αφήνω σε δεύτερη μοίρα. Ξέρω ότι αν εσύ έρθεις, όλα τα άλλα τακτοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να βρεις δουλειά, την καλύτερη δουλειά, και να ακουστεί η αρπαγή της εκκλησίας και να μείνεις με τη δουλειά σου. Αυτό θέλεις? Δεν είναι καλύτερο να κάνεις παρέα με τον Ιησού και εκείνος να αναλάβει και τη δουλειά και τα παιδιά και τα πάντα? Δεν θα το κάνει. Θα το κάνει? Μας το υποσχέθηκε. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσεντε ημίν. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Θεό? Δώσε την ύπαρξή σου όπως ο Κορνήλιος να εξητάει την επίσκεψη εκείνου περί του οποίου διαβάζεις τις γραφές, αλλά όλα αυτά έχουν μείνει ένα γράμμα ανεκπλήρωτο. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά υπάρχει και κίνδυνος για μένα και για σένα να παραμένει γράμμα ανεκπλήρωτο. Μα ο Λόγος του Θεού δεν είναι γράμμα ανεκπλήρωτο, είναι γράμμα που εκπληρώνεται σε εκείνους που ακουμπάνε στα παραδείγματα αυτά και καταθέτουν ψυχή και σώμα, εξητώντας την επίσκεψη του Θεού, που είναι η μόνη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και να την αναλάβει κατά πάντα. 4 μέρες, λέει, ήμουν νηστεύων. Και το εντυπωσιακότερο όλων, μέχρι της ώρας ταύτης. Παρότι τον επισκέφτηκε ο άγγελος, ηξιώθη αγγελικής επισκέψεως, την νηστεία δεν τη σταματάει. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν έχει μάθει επακριβώς τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Ξέρεις πότε θα ευτυχήσεις πραγματικά και θα σου φύγουν όλα? Όταν μάθεις προσωπικά, να σου το πει ο ίδιος, εμπειρικός, τι θέλει από σένα. Γιατί αυτό που θέλει από σένα είναι εκείνο που θα σου πάρει φόβους, ανασφάλειες, απαισιοδοξία και θα σε γεμίσει με χαρά και ειρήνη Πνεύματος Αγίου. Τίποτα άλλο.
δοκίμασες ποτέ να έρχεσαι στον οίκο του Θεού να ακούσεις το κήρυγμα νηστικός και νηστική? Αν όχι, δοκίμασέ το. Προσέρχεται ενώπιον της άλπιγκας του Θεού για να ακούσει τι έχει ο Θεός να του πει μέσα από αυτόν. Νηστικός, διατελών εν προσευχή και νηστεία. Έτσι θα λαμβάνεις οδηγία Θεού. Μην έχεις αμφιβολία. Αυτά εδώ είναι γραμμένα, εδώ που είναι γραμμένα για σένα, για μένα, για όλους μας, για να φύγει ξεραίλα, η απογοήτευση. Υπάρχει Θεός που μιλάει. Έχει λόγο για σένα. Σχέδιο για σένα. Θεία πρόνοια για σένα. Υπάρχει τρόπος να φύγεις από την ξεραίλα. Μπες στην νηστεία. Όσο μπορείς, εγώ που παίρνω φάρμακα, αδερφέ, δεν μπορώ. Όσο μπορείς. Και αν δεν μπορείς, προσευχή σου λίγο παραπάνω. Δώσε ένα σήμα προς τον Θεό που να λέει, που να μεταφράζεται, σε θέλω πολύ, δεν αντέχω να ζω άλλο έτσι. Δεν αντέχω να ζω άλλο ξεραμένος, απογοητευμένος, επηρεαζόμενος από το τι λέει ή δεν λέει ο ένας ή ο άλλος. Από το κενό που αισθάνομαι ή από το βάρος που νιώθω. Δεν αντέχω άλλο να ζω χωρίς Θεό, όταν ο Θεός αυτός είναι εδώ, ζωντανός. Δεν το αντέχω. Άλλαξέ μου τη ζωή, Κύριε. Αυτή να είναι η νηστεία σου. Τέσσερις μέρες λοιπόν νηστεύει. Μέχρι τις ώρας ταύτης. Και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αδιέξοδα. Η ζωή του είναι μια ζωή φυσιολογική, πάει καλά, δεν του λείπει τίποτα. Εκείνος όμως θέλει τον Θεό όχι ως ένα γράμμα ανεκπλήρωτο, το τονίζω. Θέλει τον Θεό ως φυσική παρουσία στη ζωή του. Το κατάλαβε ο εθνικός. Γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ? Γιατί δεν το καταλαβαίνεις εσύ? Πότε θα καταλάβω? Πότε θα καταλάβεις ότι το παν είναι η φυσική, η ζώσα παρουσία του Θεού στη ζωή μου? Εάν δεν την έχω προς Θεού, δεν πρέπει να συνηθίσω. Έχει συνηθίσει χωρίς διανομές Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό είσαι μέσα στην ξεραίλα και στην απογοήτευση. Γι' αυτό όλα σου φταίνε. Δεν είναι κακό να μην έχεις την παρουσία του Θεού. Αυτό θα συμβεί. Το κακό είναι ότι έχεις συνηθίσει να ζεις χωρίς αυτή, την ίδια στιγμή που ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει να ζούμε χωρίς αυτή, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Γιατί όλα αυτά τα παραδείγματα επισκέψεων Θεού δηλούν ότι είναι ανεπίτρεπτο εγώ να έχω μάθει να ζω χωρίς τη φυσική ζώσα παρουσία του. Μας καλεί, αδελφοί, ο Κύριος σε μια ολοζώντανη επαφή μαζί του. Θέλει πολύ να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Τι κάνεις εν το οίκο σου? Ο Κορνήλιος προσεύχεται εν το οίκο του. Εσύ τι κάνεις εν το οίκο του? Πλένει πιάτα, να τα πλύνει, δεν λέω. Μαγειρεύω, σερφάρω, κάνω ένα τραγούδι όταν δεν νιώθω καλά, κάνω ταινία όταν δεν νιώθω καλά, τηλέφωνο με την αδελφή ή με τον αδελφό όταν πάλι δεν νιώθω καλά, για να νιώσω ακόμη χειρότερα, θάβοντας, σχολιάζοντας. Τι κάνεις εν το οίκο σου?
ενώ προσευχόμινεν το οίκο μου. Να προσεύχεσαι στον οίκο σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο, πέραν από τα βασικά βεβαίως. Όταν κάνεις τα βασικά, να προσεύχεσαι εν το οίκο σου. Όταν δεν νιώθεις καλά και μπαίνεις στο πειρασμό να σχηματίσεις τα νούμερα του αδελφού ή της αδελφής για να νιώσεις καλύτερα, πάρε καλύτερα το τριψήφιο του Θεού. Πάρε το τριψήφιο του Θεού. Πάρε τηλέφωνο τον Κύριο. Και αν δεν απαντάει και βουίζει το τηλέφωνο, επέμεινε. Θα έρθει η στιγμή που θα το σηκώσει. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Θα το σηκώσει. Γιατί δεν το σηκώνει μέχρι τώρα? Να δει και αυτός πόσο πολύ διψάω για αυτόν. Στο κάτω κάτω έχει ζήλο καλό για εμάς. Όταν με βλέπει εμένα να παίρνω 10 φορές κάποιον τηλέφωνο που δεν το σηκώνει, σου λέει, μα γιατί δεν με παίρνει 10 φορές τηλέφωνο, δεν το κατάλαβα. Παίρνεις τηλέφωνο το παιδί σου, τον αδελφό σου. Δεν το σηκώνει. Μία φορά, αναπάντητη, δύο, τρεις. Έχεις κάνει 3-4 αναπάντητες κλήσεις την ημέρα στο Θεό? Έχεις κλείνει δηλαδή γόνι 3-4 φορές και να πεις, πού είσαι, γιατί δεν το σηκώνεις? Σου κάνα κάτι και δεν θες να μου μιλήσεις? Δείξ' το μου να μετανοήσω. Αμήν. Θα το σηκώσει. Ο Κύριος θα το σηκώσει το τηλέφωνο. Φτάνει να είναι το τηλέφωνο που παίρνεις. Μην παίρνεις άλλα τηλέφωνα. Παίρνε το τηλέφωνο του Κυρίου. Και προσευχόμουν, λέει, εν το οίκο μου. Άρα βρίσκεται σε μία παρατεταμένη, επίμονη και επώδυνη λόγω της νηστείας προσπάθεια, διαδικασία, εξητήσεως. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Είναι εθνικός, αλλά είναι άνθρωπος που σέβεται τον Θεό, έχει διαβάσει. Στηρίζεται στις γραφές. Στηρίξου στις γραφές. Ξέρεις τι λέει η γραφή? Τη διαβεβαίωση του Θεού. Και σήμερα ο Κύριος θα στην επαναλάβει αυτή την διαβεβαίωση. Και ποια είναι αυτή η διαβεβαίωση? Εάν με ζητήσετε, εξ όλης της καρδίας σας θέλω ευρεθεί σε σας και θέλω αποστρέψει τα σεχμαλωσίας ημών. Αυτό είναι. Εάν με ζητήσετε θα με βρείτε. Εάν με εξητήσετε εξ όλης σας της καρδίας. Ξέρεις τι σημαίνει εξ όλης σας της καρδίας? Η καρδιά δίδεται μόνο σε ένα πράγμα τώρα. Πώς θα έρθω σε συνάντηση του Κυρίου? Εάν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας σας, θέλω ευρεθεί σε σας. Δηλαδή, θα σας κάνω να με βρείτε. Και όταν με βρείτε, θα σας ελευθερώσω από κάθε εχμαλωσία η οποία βαραίνει την ψυχή σας και είναι αίτια να μην χαίρεστε τη ζωή αυτή. Αλλού λέει η γραφή, εάν με εξητήσετε μεθ' όλης της θελήσεως ημών, εξάπαντος θέλετε με βρει. Και ευρέθη ο Κύριος εις αυτούς. Δίδων εις αυτούς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Από παντού τους ανέπαυσε. Τον εζήτησαν με όλη τους τη θέληση, όση θέληση διέθεταν. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Με όλη την καρδιά όμως γίνονται πολλά. Έρχεται ο Χριστός και δίνει ανάπαυση σε όλα και απ' όλα. Δεν λύνονται όλα, αλλά σε αναπαύει από όλα. Σου δίνει ψυχραιμία, νυφαλιότητα να τα αντιμετωπίσεις και στο τέλος όλα πάνε καλά. Γιατί τα αναλαμβάνει ο Χριστός. Εγώ λοιπόν προσευχόμουν εν το οίκο μου και ιδού εστάθη ενώπιον μου ανήρ με η μάτια λαμπρά. Εστάθη ενώπιον μου. Ενώπιον πιανού?
ενώπιον εκείνου που αν και όλα στη ζωή του πάνε καλά και δεν έχει πρόβλημα, έχει μπει στη διαδικασία εξήτησης του Κυρίου με νηστεία και προσευχή, γιατί τον διψάει πολύ, γιατί θέλει τις γραφές όχι να τις διαβάζει μόνον, αλλά να τις ζει. Η γραφή δεν είναι μόνο για να τη διαβάζεις, είναι για να τη διαβάζεις ώστε να τη ζεις. Ό,τι είναι εδώ γραμμένο είναι και για σένα. Και του λέει, Κορνήλιε! Του μιλάει με το όνομά του. Του είχε συστηθεί? Όχι. Και πώς ήξερε το όνομά του? Μα ο Κύριος γνωρίζει το όνομά σου. Ζήτα από τον Κύριο να σε επισκεφθεί και να σου μιλήσει με το όνομά σου. Τα εαυτού πρόβατα ο Κύριος τι τα κάνει? Τα κράζει κατ' όνομα. Ζήτα από τον Κύριο, Κύριε, κράξε με κατ' όνομα. Μίλησέ μου σε παρακαλώ. Κάνε με να αισθανθώ ότι με θεωρείς δικό σου. Ότι με θέλεις δικό σου, άσχετα, ακόμη και αν δεν με θεωρείς, τουλάχιστον κάνε με να αισθανθώ ότι με θέλεις. Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου. Γιατί? Γιατί ο Κορνήλιος μπήκε εγκαρδίως σε μία επώδυνη διαδικασία εξητήσεως που συνοδεύεται με κακουχία. Γιατί το να νηστεύεις 4 ημέρες είναι κακουχία. Και εισακούγεται μία τέτοια προσευχή η οποία συνοδεύεται με την κακουχία της νηστείας. Μα αυτή η προσευχή ακούγεται. Και ξέρεις από πότε ακούγεται? Από την πρώτη στιγμή. Έτσι λέει στον Δανιήλ, έναν άλλον άνθρωπο που εξεζήτησε τον Κύριον κακουχούμενος νηστεύοντας. Από την πρώτη στιγμή καθήν έδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς τι θέλω, λέγει Κύριος, και κακουχήσε ενώπιον του Θεού με νηστεία, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον προς τους λόγους σου. Από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις σε διαδικασία νηστείας και προσευχής, ακούγεται η προσευχή σου. Πάρ το μήνυμα Θεού σήμερα για σένα. Το τι θα κάνει και πότε δεν είναι δική σου δουλειά, ούτε δική μου. Είναι δική του. Εκείνο που είναι δική σου δουλειά σήμερα είναι να μπει σε προσευχή και νηστεία, λαμβάνοντας τη βεβαιότητα από το μήνυμα του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού σήμερα, ότι η προσευχή σου ακούγεται από την πρώτη στιγμή. Μην έχεις καμία αμφιβολία, λέγει Κύριος ο Θεός, ότι από τη στιγμή που θα μπει σε προσευχή και νηστεία με εξήτηση εμένα, η προσευχή σου ακούγεται από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό που την προφέρεις. Και εγώ ήλθον προς τους λόγους σου. Δηλαδή ήλθα να συναντήσω τα λόγια σου, να τα πάρω, να τα πάω στον Πατέρα στα δεξιά του και εκείνος να επέμβει την ώρα που πρέπει με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει και εσένα θα σε αφήσει άφωνο. Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο? Εάν ναι, μπες σε διαδικασία εξήτησης με προσευχή και νηστεία όσο μπορείς. Δεν θα σου πει ποτέ ο Θεός γιατί δεν έκανες 4 ημέρες. Ο Θεός μόνο που θα σε μπει να μπεις στην προσπάθεια της κολυμβήσεως ήδη έχει χαρή. Και όταν ο Θεός ευαρεστείται, τότε δίδει στον άνθρωπο σοφία, ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίων. Εισηκούστη προσευχή σου, Κορνήλιε, και οι ελεημοσύνες σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Να τη βλέπει ο Θεός και στέλνει την οδηγία.
από τη μία εξήτηση προσευχής και νηστείας και από την άλλη έμπρακτο ενδιαφέρον για τους άλλους. Τι είναι η ελεημοσύνη? Είναι το έμπρακτο ενδιαφέρον μου, η ατόφια και γνήσια φροντίδα μου για εκείνον που γνωρίζω αλλά και που δεν πολύ γνωρίζω. Ο συνδυασμός προσευχής νηστείας και ελεημοσύνης φέρνει την επίσκεψη του Αγγέλου και την οδηγία του Θεού. Προχώρα λοιπόν σε αυτή την οδηγία που σου δίνει ο Κύριος σήμερα με υπομονή και να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι θα έχεις να κάνεις πολύ ωραίες ομολογίες από εδώ και στο εξής. Από αυτά που ο Κύριος θα κάνει εις απάντηση αυτής της εξητήσεως. Είναι γεγραμμένον. Και μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό, ούτε εσύ ούτε εγώ, ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει εις τον Κύριον και εις αυτόν θέλει γίνει ανταπόδοσης παρά του Κυρίου. Ξέρεις σημαίνει ανταπόδοση? Οδηγία Θεού, είτε με άγγελο, είτε με προφητεία κρυφίων καρδίας, είτε με ενύπνιο, είτε με όραση, είτε δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς, αλλά αυτό σημαίνει ανταπόδοσης. Ο Θεός παρών και οδηγών στο αδίέξοδό σου. Μόνο να θυμάσαι ένα πράγμα. Για να έχει νόημα η ελεημοσύνη, κοίταξε και μερίμνησε να γίνει εν το κρυπτό. Να μην γνωρίζει η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου, αλλά φρόντιζε η ελεημοσύνη σου να γίνεται εν το κρυπτό, να μην το ξέρει κανείς και ιδιαιτέρως αυτός που ελεείται, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο πατήρ σου δεν βλέπει εν το φανερό. Όποια ελεημοσύνη γίνεται εν το φανερό, δεν τη βλέπει. Εν το φανερό απαντάει, εν το κρυπτό βλέπει. Ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει, μην αμφιβάλλεις καθόλου, εν το φανερό. Βλέπεις ότι ο αδελφός σου έχει πρόβλημα και είναι άνεργος και έχεις να του δώσεις 20 ευρώ στο καλαθάκι με το όνομά του εκεί, στο ξύλινο κυβότιο, όχι στον ίδιο. Μη δημιουργείς συνθήκες υποχρέωσης. Σαν να του λες, βλέπεις πόσο εγώ σε αγαπάω? Δεν χρειάζεται να το δει έτσι, ας το δει αλλιώς. Η ελεημοσύνη να γίνεται εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό θα στο ανταποδώσει εν το φανερό. Αλληλούια. Πέμψον λοιπόν η σιώπην. Και τώρα αρχίζει η οδηγία. Ο συνδυασμός προσευχής νηστείας και ελεημοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο του Θεού στο που πρέπει να πάει. Στην Ιώπη. Και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ώστις ονομάζεται Πέτρος. Ο συνδυασμός προσευχής νηστείας και ελεημοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο στο κατάλληλο πρόσωπο. Και μάλιστα με ονοματεπώνυμο. Ούτως ξενίδιζεται εν τη οικία Σίμωνος του Βυρσοδέψου πλησίων της θαλάσσης. Ο συνδυασμός προσευχής νηστείας και ελεημοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο να βρει τον κατάλληλον άνθρωπο εκεί όπου διαμένει. Υπέροχα πράγματα κάνει η προσευχή, η νηστεία και το εγκάρδιο και έμπρακτο ενδιαφέρον εν το κρυπτό για τους άλλους. Ως της ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ο συνδυασμός προσευχής νηστείας και ελεημοσύνης σε οδηγεί στο κατάλληλο άνθρωπο που έχει τον κατάλληλο λόγο δοσμένο από τον Θεό για σένα.
όλα μπαίνουν στη θέση τους με προσευχή, νηστεία και εγκάρδιο ενδιαφέρον για τον άλλον. Αυτή η στάση ζωής φέρνει και την επίσκεψη του Θεού και την οδηγία του τι πρέπει να κάνω και πώς. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Είναι ζωντανός ο Θεός. Και εν έτη 2017 εξακολουθεί να παραμένει ζωντανός ο Θεός. Και άγγελοι υπάρχουν και σήμερα. Εξακολουθεί να τους αποστέλει ο Θεός. Σε ποιους? Είναι οι άγγελοι πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα. Δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω στην σωτηρία. Ζήτα από τον Κύριο να σου μιλήσει με άγγελο. Παρακάλεσέ τον. Κύριε, σε παρακαλώ, νοστίμεψε την πνευματική μου ζωή. Δεν αντέχω άλλη αυτή την ξηρασία. Κουράστηκα να είμαι ως νεκρός εμέσω το σου των αγαθών. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Πιστεύεις ότι ο Κύριος μιλάει και με αγγέλους? Πιστεύεις ότι ο Κύριος θέλει να σε επισκεφθεί με τρόπο οφθαλμοφανή, ξεκάθαρο? Αυτό είναι όλο. Μπες σε προσευχή και σε νηστεία όσο μπορείς, και ζητώντας από τον Κύριο να βρεις χάρη ενώπιόν Του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα το κάνει ο Θεός, εάν πρόκειτο όμως να μην αλαζονευτείς. Άμα σε δει να φουσκώνεις, δεν θα το κάνει. Άμα σε δει να περιαυτολογείς, δεν θα το κάνει. Άμα σε κάνει να αισθάνεσαι, άμα σε κάνει αυτό να αισθανθείς υπερέχον, δεν θα το κάνει. Άμα σε κάνει αυτό να αισθάνεσαι ότι είσαι πιο πνευματικός από τους άλλους, δεν θα το κάνει. Θα το κάνει εάν διψάς για Αυτόν και μόνο για Αυτόν. Γιατί ο Κορνήλιος για Αυτόν δίψαγε. Γιατί τα άλλα τα είχε. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προσέ. Να λοιπόν, ποιον επισκέπτεται ο Θεός? Αυτόν που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού αδιστάχτος και αδιαπραγματεύτος εκ των υστέρων. Ήξερε ότι ευθύς εγώ έπεμψα προς αμέσως, έκανα αυτό που μου πες. Θέλεις να σου μιλήσει ο Θεός? Πες του, Κύριε, μίλησέ μου, γιατί θέλω αμέσως να κάνω αυτό που θα μου πεις. Δεν θέλω να κάνω πλέον αυτά που εγώ νομίζω. Θέλω να κάνω αυτό που θα μου πεις, ακόμα και αν αυτό στο άκουσμά του σήμερα δεν μου αρέσει. Τότε θα σε επισκεφθεί ο Θεός. Εάν είσαι έτοιμος και έτοιμη να κάνεις ό,τι σου πει, ακόμα και αν δεν σου πολύ αρέσει. Γιατί τελικά αυτό στο τέλος θα σ' αρέσει. Αυτό που θα σου πει είναι το μόνο που πραγματικά θα σ' αρέσει. Και εσύ έκανες καλά ότι ήλθες, Πέτρο. Βλέπεις τι κάνει η εξήτηση του Θεού. Δύο άνθρωποι, παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους, λαμβάνουν οδηγία Πνεύματος Αγίου και έρχονται κοντά. Γιατί και οι δύο είναι σε κατάσταση προσευχής. Και ο Πέτρος προσευχότανε στο δώμα και ο Κορνήλιος προσευχότανε στο δωμάτιό του. Δύο άνθρωποι τελείως μακριά ο ένας από τον άλλον, άγνωστοι. Τους γνωρίζει ο Θεός, τους φέρνει σε επαφή, τους ενώνει. Εάν ο Θεός ενώνει δύο ανθρώπους αγνώστους, γιατί να μην ενώσει ένα ζευγάρι που δεν τα πάει καλά? Γιατί να μην ενώσει δύο αδελφούς που δεν τα πάνε καλά? Πες μου γιατί. Ξέρεις τι είναι αυτό που θα σε ενώσει με τον αδελφό σου και με την αδελφή σου, με τον άντρα σου και τη γυναίκα σου? Ξέρεις? Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, η οποία θα δοθεί εάν εσείς προσεύχεστε ο καθένας στο ταμείο του. Αυτά κάνει ο Θεός, ευλογημένα συναπαντήματα. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι σε κατάσταση προσευχής και νηστείας έχει αίσθηση της αοράτου παρουσίας του Θεού. Ξέρει ότι ο Θεός είναι παρόν και του έχει αναλάβει τη ζωή. Διανακάμωμεν, διανακούσωμεν πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ από του Θεού. Ξέρεις γιατί είμαστε εδώ? Για να ακούσουμε παν ό,τι προσετάχθη.
όταν κάποιος βρίσκεται σε διαδικασία προσευχής και νηστείας, δεν ζητάει συμβουλές, παρακαλεί για προσταγές. Και ξέρεις γιατί, τι θέλει την προσταγή. Χρειάζεσαι προσταγή. Δεν χρειάζεσαι ούτε καν προτροπή. Δεν χρειάζεσαι ούτε καν συμβουλή. Χρειάζεσαι προσταγή για να υπακούσεις και να αλλάξει η ζωή σου. Γιατί είναι γεγραμμένον ότι εις την προσταγή ανυψούται ο αετός και κάμνει τα σφολεάς αυτού εν υψηλής. Η προσταγή θα σε κάνει αετό. Ο αετός είναι αυτός που πετάει πάνω από τα αδιέξοδα, που υπερβαίνει τον εαυτόν του και οτιδήποτε τον καταπλακώνει. Έχεις ανάγκη από κοτόπουλο να γίνεις αετόπουλο. Έχω ανάγκη από ορνήθιο ή από κουτορνήθιο να γίνω αετός. Ξέρεις πως θα γίνεις αετός? Μόνο με την προσταγή. Έχεις ανάγκη προσταγή. Η προσταγή θα σε ανυψώσει και θα σε κάνει να δεις τα πράγματα από εκεί που τα βλέπει ο Θεός. Και για το Θεό όλα είναι πολύ απλά. Αλληλούια. Και πολύ εύκολα. Για το Θεό είναι εύκολα. Και λέει αλλού, οφειλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν. Διότι ο σοφός εξεύρει και των τρόπων και των καιρών. Θα ζητήσουμε, αδέρφια, σήμερα προσταγή από τον Κύριο. Να μας μιλήσει ο Κύριος και να μας πει όχι τη συμβουλή Του, την προσταγή Του. Έτσι εστάθη το ακροατήριο ενώπιον του Πέτρου, με πόθο και διάθεση να ακούσει προσταγές. Και τι έκανε ο Πέτρος? Τότε, λέει ο Πέτρος, άνοιξε το στόμα αυτού. Πώς ανοίγει το στόμα της άλπιγκας του Θεού όταν αισθανθεί ότι το ακροατήριο είναι έτοιμο να ακούσει προσταγές? Και αρχίζει ο Πέτρος και μιλάει. Και τι γίνεται τότε? Βαφτίστηκαν όλοι την ώρα που μίλαγε με Πνεύμα Άγιο. Τους επισκέφθηκε ο Θεός. Γιατί? Γιατί πίστεψαν στα λόγια του Πέτρου. Σε τι κατάσταση ευρίσκεται το ακροατήριο? Ο Κορνήλιος ευρίσκεται σε κατάσταση προσευχής και νηστείας και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Οι δέλπιοι ήτανε πρόθυμοι να ακούσουν τις προσταγές του Θεού. Το αποτέλεσμα, ήρχισαν πάντες να λαλώσουν ξένας γλώσσας, ώστε οι εκπεριτομείς πιστοί εξεπλάγησαν ότι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου εξεχήθη και εις τα έθνη. Ο Κύριος θέλει να κάνει πεντηκοστή στη ζωή σου. Μπες σε προσευχή και σε νηστεία και θα γευθείς τη ζωντανή παρουσία της αγάπης του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.